Λοιπόν, σήμερα βρήκαμε ένα πάρα πολύ ωραίο δρομολόγιο. Θα διασχίσουμε όλη την από βορρά προς νότο τη Γιούτα στην ανατολική της πλευρά. Θα μας φύγει όλο αυτό εδώ. Είμαστε πάνω στο Vernal. Βρήκαμε εδώ πέρα μια πολύ ωραία δουλειά και θα κατέβουμε για Καγιέντα. Θα περάσουμε Price, Moab. Εδώ τώρα στο Vernal, στο Price και στο Moab, αυτή εδώ η περιοχή προς εδώ προς τα ανατολικά, έχει πολύ πετρέλαιο. Δεν ξέρω γιατί. Εδώ στο Vernal αυτά τα, οι εταιρείες συγκάλων είναι όλο πετρολοπηγές, βιτία και τέτοια ιστορία. Στο Price το ίδιο. Και στο Moab. Δεν ξέρω αν υπάρχει και σε άλλες πόλεις, αλλά αυτή η περιοχή είναι τίγκα στο πετρέλαιο. Τίγκα στο πετρέλαιο και στο Vernal μέσα είχε πολλά... Πώς να το πω, έχει μνημεία σαν ντεκόρ έτσι, αγαλματάκια πολύ, πολύ δεινόσαυρο. Τι έχουν πάθει με τα πετρέλαια και, και τους δεινόσαυρους, δεν μπορώ να τους καταλάβω. Λοιπόν, για να δούμε σήμερα, τι θα δούμε στη διαδρομή αυτή. Εφτά τονάκια το φορτίο, δεν έχουμε βάρος πολύ. Φορτωτής εξ καφέας. Ωραίο φορτίο, ωραίο μοντελάκι. Είναι λίγο μακριά η καρότσα. Δεν στρίβουν πίσω οι ρόδες. Αλλά εντάξει, προσοχή. Και ναι, εδώ έχει πολύ πετρέλαιο. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι όλο το πετρέλαιο εδώ το βρήκανε. Πετρέλαιο και δεινόσαυροι. Παράξενο συνδυασμός. Θέλει ανοιχτές στροφές η καρότσα αυτή. Από τα special transport είναι, μάλλον. Αυτές εδώ, αυτά εδώ τα μοντελάκια τώρα πρέπει να είναι από αυτά τα καινούργια που μας λέγανε για τη βιομηχανία του πετρελαίου. Κοίτα εδώ τι γίνεται τώρα, Δι να βγάζουν νερό, βγάζουν πετρέλαιο. Να τους πιάσει αυτούς. Λοιπόν, στο πρώτο δρομολόγιο στα δύο τα βιντεάκια. Πά, τώρα δεν το βλέπω. Τσίμπαγε λίγο στο... Όχι τα FPS. Κόλλαγε έτσι, είχε κάτι κολληματάκια πολύ μικρά συνέχεια. Δεν ξέρω, έβαλα τους καινούργιους τους drivers, τους καινούργιους τους Nvidia. Πήρα μια κάρτα καινούργια, μια 2070 Super, αλλά μπα. Τι ρόλο να παίζει τώρα αυτό. Ίσα-ίσα έπρεπε να πήγαινε καλύτερα. Αλλά τη μόνη βλακεία που έκανα, τώρα που το βλέπω λίγο έστρωσε. Έβαλα, είχα τέρμα το MSAA και 400 απολέπιση. Τσιμπάει η απολέπιση, είναι ζόρικη. Τώρα το έβαλα 300 απολέπιση, βλέπω εντάξει. Αλλά είπαμε, τι να πει μπροστά στις πετρελοπηγές και στους δεινόσαυρους τώρα ένα μικρό τσιμπηματάκι στα FPS. Θέλει πολύ ανοιχτές στροφές. Αυτή τη θυμάμαι τη συγκεκριμένη και όταν είχε βγει αυτό το special transport
ήταν Volvetta και το Volvo ωραίο μοντελάκι. Γράφανε σε κάτι post εκεί στο φόρουμ. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιες πόλεις είναι, αλλά θα το ψάξω μετά να το δω. Σε δύο πόλεις λέει βγάλανε... Όπα, μπαίνουμε σε παιδιάδα εδώ πέρα, σε Valley. Βγάλανε δύο γκαράζ λέει... Δεν θυμάμαι από ποια αντιπροσωπεία, Volvo και κάτι άλλο. Και βάλανε λέει International. Μας είχαν τρελάνει τώρα με το ότι θα μας δώσουν και καινούργιο φορτηγό εδώ στο Αμερικάνικο, τίποτα. Mac και International βρήκαν κάτι... Αλάνια λέει... Στα αρχεία του παιχνιδιού, στο base του παιχνίδι, βρήκανε Demac λέει ότι θα προσθέσουν garage Mac και International. Στο φόρουμ πιο πολύ για International βλέπω. Αλλά κοίτα εδώ με τι ποτίζουν, ε. Εμείς εδώ στη Θεσσαλία έχουμε 50 μέτρα βέργες να ποτίζουμε. Άντε και λίγο παραπάνω. Αυτοί εδώ κάνουν ένα κυκλάκι. Κόβω καμιά 1000 στρέμματα. Τι έχουμε. Ψεκάζουν με αεροπλάνα. Ωραίο μνημείο αυτό εδώ πέρα. Το έβαλα στο intro, στην εισαγωγή, στο πρώτο δρομολόγιο. Που έψαχνα να βρω κανένα μέρος με τη free camera έτσι να κάνω μια εισαγωγή ωραία. Σουνόκο. Αυτά τι του παιχνιδιού, μπα. Ή του Σίστλ περνάνε αυτά ή του Τζέζι. Αμερικανές ωραίες, ε. Λουλουδάκια κρεμασμένα στους στήλους. Αμερικάνικες σημαίες. Μπράβο. Αδέρφια για αυτή. Εδώ ποιο έχουμε. Στο 19 είμαστε. Άντε να δούμε τώρα πότε θα ξεκινήσουμε. Πρέπει να είχαμε φύγει πριν, ε. Γιατί δεν ανάβει εδώ πέρα χαλασμένο νερό. Εδώ θα είναι λίγο πεσμένο το όριο ταχύτητας τώρα. Πω, 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 πω. Είπαμε, σε κάθε βραχάκι τώρα φωτό. Ωραία τα φτιάξανε τα βράχια. Γι' αυτό και εμείς θα βγάζουμε φωτογραφίες στα βουνά.
να τα ανεβάζουμε εκεί στο forum, να βλέπουν, να λένε να, μια χαρά τα φτιάξαμε, βγάζουν όλοι φωτογραφίες. Αυτοί που ζουν εκεί στη Γιούτα όμως λένε ότι είναι πιο μεγάλα τα βουνά στην πραγματικότητα, δεν είναι όπως είναι μέσα στο παιχνίδι. Αλλά οι άλλοι από την άλλη λένε ότι μάλλον δεν θα μπορούσαν να τα φτιάξουν 100% ρεαλιστικά. Τα προσαρμόσανε και λίγο για το gameplay. Όπως αυτό το πέρασμα τώρα εδώ, αυτό το πέρασμα τώρα αντικαθιστά χιλιάδες λέξεις. Πολύ ωραία σκηνικά. Τι έχουμε εδώ, ορυχεία είπανε, καινούργια βάλανε, λατομία. Γίνεται εδώ στη Γιούτα από βιομηχανία, χαμός. Πώς του λένε την πολιτεία, The Beehive Hive, διαβάζετε τώρα αυτό. The Beehive πολιτεία λέει. Πολιτεία της Κυψέλης. Τι έχουν τόσες πολλές μέλισσες έχουν εκεί. Αλλά λέει The Mac είναι υποκειμενικό γιατί είναι πολύ εργατική λέγει στη Γιούτα. Και γι' αυτό και οι ACS λέει γράψανε στο blog εκεί ότι αν κάνετε κανένα δρομολόγιο λέει στη Γιούτα μπορεί να βρείτε και ένα αξεσουάρ λέει για την καμπίνα, μια μελισούλα έτσι, θα την κρεμάσουμε εδώ πάνω. Πα, μέχρι τώρα δεν μου βγάλει τίποτα σαν έκπληξη λέει. Πάλι υπηρεσία προσπέρασης πλάστικας, τώρα μας το έχει κόκκινο άραγε πρέπει να πούμε. Μπράβο. Τώρα μας βγάζει το Enter. Στο προηγούμενο δρομολόγιο μας το είχε πράσινο, άρα και μπορούσαμε να την προσπεράσουμε τη ζυγαριά, την πλάστικα. Σωστός ο παίχτης. Εσείς άμα το παίξετε το DLC και βρείτε καμιά μέλισσα να μας πείτε και εμάς, που να πάμε να τη βρούμε. Εδώ τώρα ανηφοριές, κατηφοριές και φαράγγια την κόβουν τη διαδρομή. Θα τρελαθεί να ανεβοκατεβάζει ταχύτητα στο Mac. Είχε και ένα στα achievement, τώρα ή στα achievement ή απλά έτσι το αναφέρανε. Είχε και ένα πάρκο λέει για τους Ναβάχους, τους Ινδιάνους. Βάσκεται ήταν αυτό που περάσαμε τώρα εδώ. Με τις σκηνές της...
Τώρα τελευταία δεν ξέρω τι έχω κάνει. Όταν κάνω κανένα achievement στο... στο παιχνίδι εδώ πέρα, τυχαία, όχι ότι το κυνηγάω, δεν μου το δείχνει εδώ στην, στην οθόνη που παίζω ότι το έκανες. Θέλει καμία ρύθμιση στο Steam. Γιατί την τελευταία φορά που πήγα στο Steam κάνανε, του κάνανε αναβάθμιση. Άλλαξε λίγο η... εδώ που πάμε. Άλλαξε λίγο το σκηνικό εκεί πέρα, μήπως μας πειράξανε τίποτα ρυθμίσεις. Εδώ, πολύ κατάστημα. Το depth of field απενεργοποίησα. Μπράβο, έτσι, να φέρω το λίγο καθαρά. Πολύ θολούρα ρε παιδί. Ρεαλιστικό σου λέει ο άλλος. Τι ρεαλιστικό. Εδώ έχουμε 65 μίλια τώρα. Ω, τι είναι αυτή η ευθεία, είναι μπροστά. Να λίγο να γουστάρουμε. Λοιπόν, τα σκηνικά είναι τρελά εδώ στη Γιούτα. Σιγά. Κάνα τρενάκι, δεν περνά λίγο τώρα να γουστάρουμε. Πα. Προεξέχει και το μπράτσο από το φορτωτή πίσω που κουβαλάμε. Μας βρίσκε καμιά γέφυρα. Άτος. Πώς να έχει πίσω τώρα αυτός. Εκατοντάδες βαγόνια. Άκρος αμερικάνικο το σκηνικό. Εδώ, άντε να βγάλουμε ακόμα μια φωτό τα βράχια. Αυτά είναι τα περίφημα κόκκινα βράχια. Εγώ όλα κόκκινα τα βλέπω. Ωραία εργαλεία και πολύ ωραίες καρότσες κυκλοφορούν εδώ στους αμερικάνικους δρόμους. 80 όριο έχει εδώ πέρα. Τι λες ρε αδερφέ. Για να δούμε μία, πού είμαστε. Μπράβο, πάμε για Moab. Και στο Moab εδώ ίδια κατάσταση είναι με το πετρέλαιο. Τι κάνουν τα λάνια, κόντρες ήρθουν. Φορτωμένοι και οι δυο, δεν μπορεί ο ένας να περάσει τον άλλον. Οπ. Πολύ ωραίες καρότσες, ε. Πιάσουνε το μάκ αυτά εδώ. Gas food λέει αριστερά. Πετρέλαιο έχουμε. Πεινάμε? Όχι.
Τι να περνάσουμε, εδώ πίσω έχουμε ολόκληρη κουζίνα. Κουζίνα μικροκυμάτων, τηλεόραση. Κουζίνα, κουζινάκι, ξέρεις, φουρνάκι. Μόνο για να πας στο τουαλέτα κατεβαίνεις από εδώ. Άντε πάλι με τα βράχια. Ωραίο όμως και αυτό, ε. Κοίτα, το κάθε είναι ξεχωριστό, δεν τα έχουν τα ίδια. Άλλη φάση εδώ τώρα, κοίτα. Εγώ και στο προηγούμενο το... Σε ποιο DLC είχε έτσι λίγα βραχάκια που είμαστε στις ερημιές μέσα. Αριζόνα ήταν. Ο Νιου Μέξικο. Ήταν λες και ήμασταν, παίζαμε Battlefield το 1 στην έρημο. Να, και εδώ δεξιά το πήρα αυτό το πλάνο με το δεινόσαυρο. Ρε μανία με τους δεινόσαυρους. Τι να λένε ότι βρήκαν δεινόσαυρους εδώ πέρα σε αυτές τις... σε αυτά τα κατσάβραχα. Μπορεί. Εδώ είμαστε έξω από το Μόαμπ εμείς. Ωραία μοντελάκια και στο Μόαμπ. Κολοράντο. Τι λέει ρε, φτάνει το Κολοράντο μέχρι εδώ. Γκριλ. Όλο φαγητό έχει στο δρόμο. Θα μας πιάσει λιγουρίτσα. Φτάει η ώρα, ε. Πάμε για ύπνο. Είδατε αυτό το χαζό έχει τώρα, ότι σε εμάς τώρα π.χ. τον Νοέμβριο, σε εμάς, στην Ελλάδα εδώ πέρα εννοώ, 7 η ώρα είναι σκοτάδι. Τώρα εδώ ίσα ίσα πάει να δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Γι' αυτό φωνάζουν όλοι, θέλουμε εποχές, θέλουμε εποχές. Αλλά δύσκολα αυτά τα πράγματα να γίνουν. Με τα μοντάκια σαν του Grimms π.χ. το Early Autumn το βάζεις και καραγουστάρεις. Τι έγινε, φαράγγια πάλι. Πορε φίλε. We'll be right back.